Θα μιλήσουμε βέβαια για μία εξόρμηση, σωστά, η οποία πραγματοποιήθηκε. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Τι λέμε, βγείτε να περπατήσετε, να γνωρίσετε τις ομορφιές, τα μονοπάτια, τα βουνά της Κρήτης με προσοχή. Ή γνωρίζουμε και έχουμε εμπειρία, ή γινόμαστε μέλη ενός περιπατητικού ορειβατικού συλλόγου. Έχουμε μία ομάδα από πίσω μας, προσέχουμε και παίρνουμε τα βουνά. Μην τα πάρουμε μόνοι μας τα βουνά, καθώς εκεί αλλάζει λίγο η έννοια. Είναι και επικίνδυνο. Και θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, Εύη. Τον κύριο Τάκη Τζανακάκη, είναι ο ιδρυτής του περιπατητικού ομίλου Δρόμοι Ζωής. Να μας πει περισσότερα για την εκδρομή αυτή που έλαβε χώρα την Κυριακή, εχθές. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους, καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε από την κουβέντα που είπε ο τελευταίος ομιλητής. Αγαπάμε Κρήτη. Και εμείς αγαπάμε Κρήτη και προσπαθούμε να την αγαπήσουν όσο γίνεται περισσότεροι από εμάς. Ακόμα και αν είναι στον καναπέ, να τους ξεσηκώσουμε να περπατήσουν. Και έχετε ξεσηκώσει πολλούς. Προσπαθούμε. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές τα καταφέρνουμε. Πού βρεθήκατε, Κυριακή, για πείτε μας. Την Κυριακή είχαμε μια λίγο πιο δύσκολη πορεία. Ήταν βαθμός δυσκολίας 2 συν, γράψαμε 16 χιλιόμετρα. Παράλληλα όμως είχαμε και μια πιο εύκολη πορεία για να μπορούν όλοι να ακολουθήσουν, και έμπειροι πεζοπόροι και πιο άπειροι. Βρεθήκαμε στο νότο του νομού μας, στα νότια Αστερού, σε ένα πανέμορφο μέρος, και κατεβήκαμε από τα Καπετανιανά στον Αηγιάννη με δυτική κατεύθυνση και τερματίσαμε στο Χωράγγι της Τρυπητής. Μέρη όχι εύκολα προσβάσιμα και όχι πολύ γνωστά στον ευρύ κόσμο. Όμως η παρέα που ήρθε μαζί μας και τα γνώρισε και τα απόλαυσε και πέρασε καλά. Η αλήθεια είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ξεχωριστός ο χειμώνας, με κινδύνους ωστόσο οι οποίοι ελοχεύουν. Και γι' αυτό ή έχουμε την εμπειρία μόνοι μας ή γινόμαστε μέλη ενός συλλόγου και ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις ξεχωριστές, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει όταν κάποιος εξορμεί σε μια αστικό πεδίο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να έχει μαζί παρέα, ώστε κάποιος να έχει την έγνοια του, την ευθύνη του, με την περίσσα γνώση που έχει, να μπορεί με ασφάλεια να τον πάρει και να τον επιστρέψει, ώστε η όλη εξόρμηση να είναι μια ωραία ευχάριστη ανάμνηση στο τέλος. Και επειδή η αλλαγή των παραστάσεων είναι ψυχική τροφή, να έχεις να θυμάσαι τα καλά. Ζούμε σε ένα παράδεισο, έχουμε βαρεθεί να το λέμε, το γνωρίζει ο κόσμος που έρχεται μαζί μας κάθε Κυριακή. Στην ασφάλεια εκτόσεις δεν κάνουμε, οπότε καλό είναι να γίνεται με άτομα που το γνωρίζουν και μάλιστα. Η πόλη μας ευτυχώς έχει αρκετούς συλλόγους ώστε να ακολουθήσει κάποιος και να περάσει καλά. Θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ μαζί, κύριε Τζανακάκη, να το καλύψουμε, να γίνουμε και μέλη της ομάδας, να μας βοηθήσετε κιόλας εκεί, να μπούμε στο κλίμα. Όποτε θέλετε, παιδιά, 52 Κυριακές το χρόνο εξορμούμε, κάθε Κυριακή είμαστε έξω. Όχι εμείς, όλοι οι φίλοι. Εδώ, η Εύη Σπανού θα έρθει να καλύψει. Η Εύη. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο οι εξορμήσεις που κάνουμε οι ορειβατικού τύπου. Ναι. Έχουμε και πολιτιστικά δρόμενα. Δηλαδή, προχθές είχαμε ένα καζάνι. 150 άτομα γνώρισαν μια άλλη μορφή διασκέδασης. Εκεί θα έρθω εγώ. Okay. Εκεί. Η Εύη θα έρθει στην εξόρμηση, στο καζάνι θα έρθω εγώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζανακάκη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.